Σοκολάτα, κρέμα γάλακτος, φρέσκο τυρί, κρέμα, κόκκινα φρούτα, λίγη βανίλια, άχνη ζάχαρη. Τι θα φτιάξουμε? Θα φτιάξουμε cheesecake. Και θα μου πείτε, ρε Αλέξανδρε, έχεις φοβερό cheesecake στο κανάλι σου, έχει πάνω από 150.000 προβολές. Ναι, αλλά αυτή τη φορά όμως θα φτιάξουμε σοκολατένιο cheesecake. Τι λέτε, ξεκινάμε? Φύγαμε. Ένα μόνο θέλω να ξέρετε, ότι αυτό το cheesecake δεν είναι δύσκολο. Είναι πραγματικά πολύ εύκολο και χρειάζεται τη βάση, που είναι μπισκότα μαζί με το βούτυρο, από αυτό θα ξεκινήσουμε, την κρέμα μας που την κάνουμε σοκολατένια και ντεκόρα από πάνω, έχω ωραία κόκκινα φρούτα. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα μουλτί, θα το πάρω εδώ, το βάλω στην άλλη μπρίζα. Θα βάλουμε μέσα τα μπισκότα μας και θα λιώσουμε και βούτυρο. Εδώ. Λοιπόν, μπισκότα έχω σοκολατένια, μιας και είναι σοκολατένια το cheesecake, θέλω να τα βάλετε εδώ και θα τα κάνουμε σκόνη. Πριν τα κάνω σκόνη, θα ανοίξουμε το βούτυρο, να το βάλουμε στην κατσαρόλα μας, θέλουμε 80 γραμμάρια να λιώνει. Λοιπόν, βούτυρο Lurpak Light από 100% αγελαδινό γάλα, θα ανοίξουμε, θα μετρήσω 80 γραμμάρια, εδώ έχουμε δόσο μετρητή. Και όπως είναι 80 γραμμάρια πέφτουν σε ένα μικρό κατσαρολάκι, το ανάβω να λιώσει και πάμε να ανακατέψουμε τα μπισκότα μας. Φύγαμε. Τέλεια, μπισκότα σκόνη, μόλις λιώσει το βούτυρο θα έρθουμε να τα ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα μας με μία μαρίζα. Θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά και θα είναι η βάση μας για το cheesecake. Το βούτυρο έχει λιώσει, λοιπόν πάμε να ρίξουμε μέσα το μπισκότο. Θέλω να κάνετε αυτή την κίνηση, δείτε, τακ, 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 να πέσει όλο το μπισκότο, μην πάει τίποτα χαμένο. Και όπως είναι το ρίχνουμε μέσα στο κατσαρολάκι. Εδώ. Θα το δούμε τώρα και από κοντά πώς ανακατεύουμε. Να πάει παντού το βούτυρο, να γίνει ένα ωραίο μείγμα. Αυτό που θέλω είναι να έχετε σβήσει τη φωτιά φυσικά. Τέλεια. Θα γίνει ένα ωραίο τραγανό μπισκότο, το οποίο θα το καταλάβετε όταν παγώσει φυσικά το cheesecake και το βγάλουμε από το τσέρκι. Μαζεύω το μούλτι μου από την επιφάνεια κοπής, να είναι καθαρή, να δούμε πώς θα στρώσουμε το μπισκότο μας μέσα στο τσέρκι μας. Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε? Δείτε πολύ καλά. Ένα ταψί, μία αντικολλητική επιφάνεια εδώ, ένα αντικολλητικό χαρτί και ένα τσέρκι. Οπ. Λοιπόν, αυτό το βάλουμε εδώ για λίγο. Έτσι. Και πάμε να στρώσουμε εδώ. Θέλω να το ρίξετε αυτό ακριβώς στη μέση στο τσέρκι, όπως είναι όλο. Θα αδειάσουμε καλά με τη μαρίζα το κατσαρολάκι μας και θα έρθουμε να απλώσουμε να πάει παντού. Λοιπόν, πάμε να το βάλω στο ψυγείο και τα λέμε σε λίγο, πάμε να φτιάξουμε κρέμα. Πάμε να φτιάξουμε τώρα την κρέμα σοκολάτας. Σοκολάτας, ακριβώς. Ξεκινάμε λοιπόν με σοκολάτα. Έχουμε ένα κατσαρολάκι με λίγο νερό, ένα μπολ για να κάνουμε μπεν μαρί και πάμε να βάλουμε μέσα κομμάτια σοκολάτας για να έρθουν με μία μαρίζα να λιώσουν σιγά σιγά. Θα αφήσω τη σοκολάτα να λιώνει σιγά σιγά και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε την κρέμα μας. Λοιπόν, χρειαζόμαστε τον κάδο ενός μίξερ και εδώ θέλω να έχετε βάλει σύρμα, μην βάλετε κάτι άλλο, έτσι ώστε να γίνει πολύ ωραίο και αφράτο το μείγμα μας. Χρειαζόμαστε 500 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα, που σημαίνει ότι κάθε συσκευασία είναι 150 γραμμάρια, άρα θα βάλω 3 συσκευασίες και από την τέταρτη το 1 τρίτο, δηλαδή 50 γραμμάρια. Στο σύνολο θα είναι 500. Θα βάλουμε μέσα την άχνη ζάχαρη. Εδώ. Θα πλύνω λίγο τα χεράκια μου. Και μέχρι να δούμε λίγο την κρέμα, πάμε να ανακατέψουμε λίγο τη σοκολάτα μας. Θέλω να ανακατεύεται, έχει αρχίσει ήδη και λιώνει κάτω, βλέπετε εδώ. Πολύ βασικό, όχι πολύ δυνατές θερμοκρασίες στη σοκολάτα όταν λιώνει, γιατί καίγεται, θέλει χαμηλή θερμοκρασία. Αφήστε τη σιγά σιγά, θα έρθει και θα λιώσει. Εδώ έχουμε βάλει φρέσκο τυρί κρέμα, την άχνη ζάχαρη. Σας έχω στην συνταγή βανίλια υγρή. Εδώ.
και θα αρχίσω να ανακατεύω σε χαμηλή ταχύτητα και μετά θα βάλουμε τη λιωμένη σοκολάτα και στο τέλος την κρέμα γάλακτος. Πάμε να ανακατέψουμε. Παιδιά, η σοκολάτα είναι έτοιμη. Την αφήνουμε λίγο εκτός φωτιάς, ίσα ίσα να έρθει να πέσει λίγο η θερμοκρασία της και θα πέσει τώρα μέσα στο μίξερ. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα ψαλίδι για να ανοίξουμε τις δύο κρέμες γάλακτος της Άρλα με 36% λιπαρά. Νομίζω θα το σταματήσω τώρα λίγο αυτό. Θα ανοίξουμε λοιπόν τις δύο κρέμες. Χρειαζόμαστε 450 ml. Εδώ είναι 200 και 200, 400, άρα θα αφήσω 50. Και έτσι με τη σειρά έχω την κρέμα μας με την άχνη ζάχαρη και τη βανίλια, η σοκολάτα λιωμένη μέσα και μετά η κρέμα γάλακτος. Αφήνουμε την κρέμα να χτυπηθεί καλά και θα τη στρώσουμε πάνω στο μπισκότο με το βούτυρο που φτιάξαμε. Ήρθε η ώρα να πάμε στο ψυγείο να φέρω το τσέρκι μου για να βάλουμε την κρέμα μέσα. Και όπως είναι ωραία αυτή η κρέμα φράτη, θα πάει να πέσει εδώ. Αν περισσέψει λίγο δεν πειράζει, αυτή τρώγεται και έτσι μπορεί να τη βάλετε και σε ένα μπολάκι. Αλλά πάντα βάζω παραπάνω γιατί μετά παίρνω μια ωραία σπάτουλα ειδική ζαχαροπλαστικής για να πάμε να στρώσουμε, να πάει παντού κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, εδώ θέλω να κάνετε αυτή την κίνηση, να μην πάει τίποτα χαμένο. Πάμε να το βάλουμε στο ψυγείο. Για να το βάλεις στο ψυγείο πρέπει να πάρετε μία μεμβράνη και να κολλήσετε πάνω έτσι ώστε να μην κάνει κρούστα. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν, δεν έρχεται η κρέμα σε επαφή με το οξυγόνο. Άρα παίρνουμε τη μεμβράνη και όπως είναι, πάμε και τη βάζουμε από πάνω. Δείτε τι ωραία θα κολλήσει. Και για να κολλήσει ακόμα πιο ωραία, τι μπορείτε να κάνετε. Κάνετε αυτή την κίνηση. Πάνω. Τακ, 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 τακ. Εδώ. Ωραία. Γύρω-γύρω. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να σας πω πριν τελειώσουμε τη σημερινή μας συνταγή είναι ότι το cheesecake σοκολατένιο, αυτό που κάναμε σήμερα, έχει μία μικρή επικινδυνότητα. Και ποια είναι η επικινδυνότητα, είναι ότι αν το φτιάξετε μία φορά, μπορεί να σας ζητήσουν η οικογένειά σας, οι φίλοι σας, τα παιδιά σας να το φτιάχνετε τουλάχιστον κάθε 2-3 μέρες. Αυτή είναι η επικινδυνότητα γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάω ψυγείο και έρχομαι να τελειώσουμε το cheesecake μας. Μπορεί να γίνεται γρήγορα στο μίξερ να το φτιάχνετε, αλλά θέλει λίγη ώρα στο ψυγείο και ειδικά το καλοκαίρι θέλει λίγο περισσότερη. Πιστεύω ότι 3 ώρες είναι ιδανικά να το αφήσετε να σφίξει ωραία και μετά. Πάρα πολύ απλά. Θα βγάλετε τη μεμβράνη εδώ, θα το έχετε αφήσει τουλάχιστον 3-4 λεπτά έξω να έρθει σε μια ωραία θερμοκρασία. Το κάνουμε έτσι με τα χεράκια μας να έρθει να ζεσταθεί και λογικά αυτό θα σηκωθεί εδώ όπως είναι και θα βγει τώρα. Δεν το βγάζω εντελώς, για ποιο λόγο, γιατί θα έχω έναν οδηγό έτσι ώστε να έρθει πάρα πολύ ωραία να κρατήσει τα φρούτα μου και να έρθω να βάλω στην άκρη διάφορα φρούτα για να μείνουν ακριβώς εκεί. Εδώ δέστε πως, κατά αυτόν τον τρόπο, φραμπουάζ, μύρτιλα, γενικά κόκκινα φρούτα. Τώρα, αν δεν έχετε εσείς βατόμουρα ή οτιδήποτε, μπορείτε να βάλετε πάνω στο σοκολατένιο κέικ φρούτα εποχής. Και όπως είμαστε, μπορούμε πριν το βγάλουμε να πάρουμε το χαρτί μας, να το μεταφέρουμε στην πιατέλα που θέλουμε για να κάνετε τη ζωή σας πολύ πιο εύκολη. Να το στηρίξετε να έρθει να φύγει το χαρτάκι από κάτω. Αυτά έτσι θέλω να τα δείξουμε όλα γιατί είναι τα tip. Οπ, βλέπετε τι ωραία έφυγε. Και όπως είναι, σηκώνουμε λίγο παραπάνω. Ακόμα δεν το βγάζουμε γιατί θα πάρω άχνη ζάχαρη να ρίξω. Πάει παντού, εδώ, και ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε το σοκολατένιο μας cheesecake. Λοιπόν, δείτε το, το βάζω εδώ μπροστά. Κάπως έτσι λοιπόν
φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας συνταγής. Άλλη μια συνταγή, έχουμε περάσει πάνω από τις 260-270 συνταγές στο κανάλι στο YouTube. Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ φυσικά όλη την ομάδα μου, η οποία βοηθάει για να κάνουμε εδώ συνταγές, τον Θάνο, τον Νίκο, τον Δημήτρη, τον Ανδρέα, τον Μανώλη, τον Νίκο, τον Μπάμπη, την Νατάσα, την Αλεξάνδρα. Έχουμε μια αρκετά μεγάλη ομάδα, όπως καταλαβαίνετε, που με βοηθάει στο να βγάζουμε αυτές τις συνταγές με πολύ αγάπη προς τα εσάς. Εσείς δεν έχετε παρά να κάνετε subscribe, να βλέπετε τις συνταγές μας και φυσικά follow στο Instagram, Facebook και εμείς θα τα πούμε σε μια επόμενη συνταγή. Να είστε καλά με το πιο ωραίο σοκολατένιο cheesecake. Γεια σας!